Ανοσιολογιότατε, κύριοι πρώην υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχη, κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητέ πρόεδρε του επιμελητηρίου, αγαπητοί πρόεδροι των άλλων επιμελητηρίων της χώρας που είστε σήμερα εδώ, κύριε εκπρόσωποι των αρχών, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων σας καλωσορίζω στην έκθεση που διοργανώνεται στην πόλη μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα και για έναν άλλο λόγο που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Γιατί 16 χρόνια πριν, μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω, με την ιδιότητα του Προέδρου του Επιμελητηρίου, δημιούργησα την πρώτη έκθεση για την Κορινθία. Και μετά ακολούθησαν, γιατί ήμουν πολλά χρόνια πρόεδρος, αρκετές εκθέσεις τοπικές, περιφερειακές, με τη συνεργασία της ΔΕΘ διεθνής, με συμμετοχές από το εξωτερικό. Και εκεί φάνηκαν τα ωφέλη που μπορεί να έχει κανείς από μια έκθεση. Όχι μόνο επειδή μπορεί να γίνει επίδειξη προϊόντων και αγορά τους, αλλά κυρίως γιατί είναι μια επικοινωνία των επιχειρήσεων. Οι επιχειρηματίες μπορούν να δουν καλές πρακτικές από άλλες περιοχές, να δημιουργήσουν σχέσεις και να μπορέσουν να συνεργαστούν πάνω σε βέρτιστες πρακτικές, σε καινούργια προϊόντα, σε καινούργιες συνεργασίες. Είναι η έκθεση που δημιουργείται σε μια πόλη, σε έναν χώρο, ένας μοχλός ανάπτυξης. Και για το λόγο αυτό, Πρόεδρε, θερμά συγχαρητήρια που συνεχίζεται αυτή την παράδοση και να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι επίσης ο Δήμος Κορινθίων στηρίζει και θα συνεχίσει να το κάνει τις προσπάθειες των επιχειρήσεων. Και το λέω αυτό γιατί υπήρξε ιδιαίτερη προσοχή και προτεραιότητα στα 3 τελευταία χρόνια που έχω την ευθύνη της ηγεσίας του Δήμου Κορινθίων να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ευνοϊκό, φιλικό προς τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες ένα ασφαλές και ευχάριστο. Θα σας δώσω επιγραμματικά και μόνο μερικά από τα έργα που έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται και έχουν δρομολογηθεί και αποτελούν αυτό που λέω τις μεγάλες αλλαγές των τελευταίων ετών στον Δήμο Κορινθίων. Με τη βοήθεια της κυβέρνησης και της περιφέρειας είχαμε μια τριετία που θεωρώ ότι είναι χρυσή τριετία με 129 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήσεις για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και να καταφέρουμε μέσα από αυτά να δημιουργήσουμε και να προχωρήσουμε έργα όπως είναι ο φωτισμός των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας, όπου με 22.000 νέα φωτιστικά LED πετυχαίνουμε 70% χαμηλότερη κατανάλωση, οικονομία στο ρεύμα και βεβαίως καλύτερη ποιότητα. Πρόσφατα ολοκληρώνεται και τυπικά την επόμενη εβδομάδα η παραχώρηση του χώρου που αποκαλείται Μπαζώματα του Αγίου Νικολάου. Είναι ένας παραλιακός χώρος δίπλα μας εδώ, 53 στρέμματα, τα οποία θα αξιοποιηθούν. Και τα λέω αυτά γιατί είναι ευκαιρίες επιχειρηματικές και καλό θα είναι οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με το Δήμο για να δούμε την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη αυτής της περιοχής. Όπως επίσης υπάρχει και η ευκαιρία γιατί προχώρησε η πολεοδόμηση του στρατοπέδου Καλογερογιάννη. Η ανάπλαση του παλιού σταθμού του ΟΣΕ, λίγο πιο κάτω. Όπως επίσης και η ανάπλαση στο άλλο παραλιακό μέτωπο, στο Κεραμιδάκι. Είναι αυτή η ανάπλαση η προϋπόθεση για να μπορέσουν να δημιουργηθούν νέες τουριστικές επιχειρήσεις. Ήδη χτίζεται μια, προετοιμάζονται άλλες δύο και είναι στα σχέδια των αδειοδοτήσεων. Στο κέντρο της πόλης έφτασε το δίκτυο του φυσικού αερίου. Κάποιοι δεν το πίστευαν. Δημιουργούμε για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και την ευχάριστη παραμονή όσων θέλουν να έρθουν να εγκατασταθούν στην πόλη μας αλλά και στα χωριά που είναι κοντά στην Αθήνα και έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, νέες παιδικές χαρές, 23 στον αριθμό. Έχουμε στην καθαριότητα σημαντική βελτίωση με καινούργιο εξοπλισμό, βελτίωση των πεζοδρομίων, το βιοτεχνολογικό πάρκο το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο να δημιουργείται στο Λέχαιο. Επίσης τη σύνδεση της Κορίνθου στα πολιτιστικά με τις αποικίες της, τις 12 τον αριθμό, που προβάλλει την Κόρινθο όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και εκτός αυτής, και αυτό καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι και για τις επιχειρήσεις. Έχουμε την συντήρηση του οδικού δικτύου και τελειώνω με αυτό, θα μπορούσα να αναφέρω πολλά ακόμα, την συντήρηση του οδικού δικτύου με πολλά έργα, κάτι το οποίο βοηθά τις επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε στο περίπτερο του επιμελητηρίου, στο περίπτερο του Δήμου, τι είναι αυτό το οποίο μπορείτε να πληροφορηθείτε για τα έργα και τις δυνατότητες συνεργασίας με τον Δήμο Κορινθίων. Όλα αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως δείχνουν το ενδιαφέρον και την προτεραιότητα
και τη δική μου αλλά και του Δήμου Κορινθίων γενικότερα και δίνω τη δέσμευση και την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή να βοηθούμε την οικονομική ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις, τις υφιστάμενες που θέλουν να αναπτυχθούν αλλά τις καινούργιες που θέλουν να εγκατασταθούν στον Δήμο μας. Συγχαρητήρια Πρόεδρε για την διοργάνωση της έκθεσης και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους όσους συμμετέχουν σε αυτήν. Να είστε καλά.